όσο για την ενέργεια, να επαναλάβω τις κεντρικές μου δεσμεύσεις. Έως το 2028, η Ελλάδα θα έχει απεξαρτηθεί πλήρως από το λιγνίτη για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Και μέχρι το 2030, οι ανώσιμες πηγές ενέργειας θα καλύπτουν σχεδόν το 60% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Στο μεταξύ θα τονωθεί το φυσικό αέριο ως καύσιμο γέφυρα προς τις εναλλακτικές μορφές. Μέσα στις τελευταίες 20 μέρες είχα τη χαρά να παραστώ στη θεμελίωση ενός νέου εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο στα άσπρα σπίτια, καθώς και στα εγκαίνια ενός νέου συγκροτήματος αιωλικών πάρκων στον Καφηρέα, στην Εύβοια. Είναι πρωτοβουλίες που πολλαπλασιάζουν τους παίκτες που συμμετέχουν στην αγορά, τονώνουν τον ανταγωνισμό και θα ενισχύσουμε ταυτόχρονα και τις δύο άλλες μας προτεραιότητες, την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, αλλά και πολύ σημαντικό, τις σημαντικές πρόνοιες ώστε λίγνητο-παραγωγικές περιοχές, ειδικά η Δυτική Μακεδονία, να μεταβούν στη νέα εποχή χωρίς απώλεια πλούτου και θέσεων εργασίας. Και θα δώσω μεγάλη μάχη, μεγάλο αγώνα στην Ευρώπη, ώστε αυτό το οποίο αποκαλούμε Just Transition Fund να ενεργοποιηθεί πρώτα στη Δυτική Μακεδονία, καθώς η χώρα μας είναι αυτή που έχει επιδείξει τη μεγαλύτερη ταχύτητα και τη μεγαλύτερη τόλμη από τις χώρες που εξορίσουν λιγνίτη στο να απεξαρτηθούμε από το λιγνίτη, και η Ευρώπη θα πρέπει να στηρίξει αυτήν την γενναία μετάβαση στη μεταλιγνητική εποχή.